Τι είπε για αυτού η Έλενα Παπαρίζου, η μοναδική Ελληνίδα η οποία έφερε το πρώτο βραβείο τη Γυροβίζου στη χώρα μα. Δεν αναρωτιέμαι έτσι. Πήγε και τη συνάντησε η, Φέ, η Φέα αλλά και η Άρα Μαρία και μίλησαν μαζί τη. Για να ακούσουμε τι μα είπαν. Χθε μίλησαν μαζί τη. Καλημέρα Πόπη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Είμαστε η Άννα Μαρία Νικολαίδου και η Φέα Στάινερ και βρισκόμαστε εδώ στον χώρο προβών των μουσικών συνόλων του Δήμου Αθηναίων με την εκπληκτική και μαγική παρέα της Έλενας Παπαρίζου, του Ισαΐα Ματιάμπα και της Σοφία Στρατή. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση θα απευθυνθώ πιο πολύ στην Έλενα επειδή έχει τη συγκεκριμένη εμπειρία, στην Eurovision αναφέρομαι, και που μας, έχει, μας είχε κάνει και ακόμα εξακολουθούμε και αισθανόμαστε πολύ περήφανοι με την πρωτιά που μας έφερε. Φέτος ε, νιώσαμε όλοι λίγο κάπως, λίγο περίεργα, λίγο στεναχωρηθήκαμε που δεν Σε πέρασε. Εγώ νομίζω ...δε... ότι παντού όπου η Ελλάδα υπογράφει και αν δεν έχει την επιτυχία που θα επιθυμούσαμε όλοι, ε, νιώθουμε μία στεναχώρια ε, Εγώ τα γνώρισα τα παιδιά ε, mm. Και χάρηκα πάρα πολύ που τους γνώρισα Είναι πολύ αυθεντικά παιδιά ε, Τα παιδιά νιώσανε μία τεράστια περηφάνεια για αυτό που κάνανε Νιώθουν πολύ καλά με τον εαυτό του και αυτό. και αυτό είναι που έχει σημασία όταν εκπροσωπιστεί η χώρα σου Και μπράβο, το ναι, το και το... μπράβο τους ε, Εγώ άλλωστε όταν είχε έρθει η στιγμή που έπρεπε να να δώσω βαθμολογία σε όλα τα τραγούδια στη Σουηδική Κρατική Τηλεόραση ε, το τόνισα ότι εντάξει, ίσως είναι ωραίο λίγο να επιστρέφουμε και, και να τραγουδάμε στη γλώσσα μας mm -hmm. εμένα μου άρεσε που η Ελλάδα ε, είχε την κριτική Λύρα και ότι είχε τον τρόπο, όχι, γιατί μιλούσε για το πόντο mm -hmm. και mm -hmm. την προσφυγιά των ποντίων mm -hmm. και νομίζω ότι, γιατί και είναι ένα μεγάλο κομμάτι ε, Τη Ελλάδο αυτό ε, πάρα πολύ. και επίσης είναι ότι ο κόσμο δεν πρέπει να ξεχνάει γιατί έγινε η Eurovision η Eurovision έγινε μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ε, κάποιες χώρες συμφωνήσανε ότι θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ ευρωπαϊκό για να γνωρίσουμε ένα τον άλλον καλύτερα για να δεχτούμε τι κουλτούρε του αλλουνού και να μην ξεχνάμε πολλέ φορέ γιατί είμαστε εδώ. Δεν είναι όλη την ώρα χαχαχούχα. Καμιά φορά μπορούμε να μιλάμε και λίγο πιο σοβαρά πράγματα. Και επίση δεν ήταν μόνο η Ελλάδα που είχε ένα κοινωνιοπολιτικό τραγούδι, και ακόμα και η Ουκρανία έχει ένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλληνα Βαβαρίζου, που μίλησε στα κορίτσια για την εκπομπή μας.